Φίλες, φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στο κανάλι Θάνος Κόκαλος Δημοσιογράφος. Θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι πιθανόν το επόμενο διάστημα αυτό το κανάλι που παρακολουθείτε τώρα, αλλά και το δεύτερο, το Θάνος Κόκαλος Δημοσιογράφος 2, είναι πολύ πιθανό να πάψουν να υπάρχουν. Όχι επειδή σκοπεύω να σταματήσω αυτή την προσπάθεια, αλλά για το αντίθετο, ακριβώς δηλαδή για τον αντίθετο λόγο. Επειδή σκοπεύω να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια, υπάρχουν ήδη τα πρώτα σημάδια και στο Φουμπού. Πάλι κάνουν αυτά τα γνωστά που ρίχνουν τις πίνες, να μην μπορεί να σε δει όλος ο κόσμος. Και αυτή τη φορά ήρθε η ώρα μάλλον να μου ρίξουν και μία ποινή στο δεύτερο, στο Θάνος Κόκαλος Δημοσιογράφος 2. Και θα σας εξηγήσω και γιατί σας ενδιαφέρει αυτό, όλους, μας ενδιαφέρει όλους μας δηλαδή, και δεν έχει να κάνει μόνο γιατί κανάλια πέφτουν, ποινές πέφτουν. Το τελευταίο χρόνο, από τότε που άρχισε όλη αυτή την ιστορία, τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο αυστηρά. Όμως εκείνο που πιθανότατα μην γνωρίζετε είναι ότι πλέον έχουμε περάσει σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον εμένα με ξεπερνάει. Και αυτά που θα πω, καλό θα είναι να τα σημειώσετε όσοι έχετε κανάλια στο YouTube και βάζετε τέτοιο περιεχόμενο, δηλαδή που δείχνει μια άλλη άποψη, που δείχνει κάποια ερωτήματα, που δείχνει κάποιους προβληματισμούς. Για ποιο λόγο δηλαδή να ρίξουν βίντεο το οποίο δεν είχα δημοσιεύσει καν? Ναι, καλά ακούσατε, δεν το είχα δημοσιεύσει καν. Ο δημοσιογράφος, ο Φίλιππος ο Καμπούρης, είχε βάλει τις προηγούμενες ημέρες, θα προσπαθήσω να το περιγράψω, νομίζω θα καταλάβετε όλοι γιατί μιλάω, αυτό το, την τρέλα να το πω, το περίεργο που κάποιοι που ισχυρίζονται ότι έχουν κάνει την ιστορία μετατρέπονται σε μαγνήτο. Δηλαδή αρχίζουν και κολλάνε πάνω τους διάφορα. Όταν ένας δημοσιογράφος παρουσιάζει ένα τέτοιο θέμα, θέλω δηλαδή να το ανεβάσω στο κανάλι μου. Δεν σημαίνει ότι εγώ το ισχυρίζομαι. Δεν σημαίνει ότι το πιστεύω. Γιατί το κάνει λοιπόν ένας δημοσιογράφος? Το κάνει γιατί θέλει και ζητάει απάντηση, έτσι ώστε ο καθένας να μην λέει το μακρύ του και το κοντό του. Ξεκινάω λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες, ανεβάζω ένα τέτοιο βίντεο πριν ο Φίλιππος Καμπούρης αρχίσει, και σωστά έκανε γιατί ο ίδιος είναι και υπέρμαχος της ιστορίας και πήγε και το έκανε, άρα έχει ένα λόγο παραπάνω να θέλει να μάθει γιατί συμβαίνει αυτό και αν συνδέεται, μπορεί να μην συνδέεται. Απάντηση δεν θα μας επιτρέψετε να πάρουμε? Δεν επιτρέπονται δηλαδή και οι ερωτήσεις πλέον. Εκεί θέλω να καταλήξω για να αντιληφθείτε σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει αυτός ο κλοιός. Θα σας το πω πολύ απλά. Όταν κάποιος θέλει να ανεβάσει και να είναι τυπικός, να ανεβάσει ένα περιεχόμενο, σου προτείνει η πλατφόρμα αυτή ότι ανέβασέ το. Πριν το δημοσιεύσεις όμως, σου λέει ότι μπορείς να το θέσεις υπό έναν έλεγχο, ένα αυτόματο σύστημα δηλαδή, που σου λέει OK, προχώρα, μην προχωράς. Έκανα λοιπόν αυτή τη διαδικασία. Το αφήνω κάποια ώρα και ενώ περίμενα να δω, έχω το πράσινο φως ή όχι. Αν δεν έχω, δεν προχωράω. Κάτι άλλο θα βάλουμε. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλά θέματα. Τελικά διαπιστώνω ότι το βίντεο απλά διαγράφει. Στις 16 Ιουνίου κάνω μια τέτοια προσπάθεια να ανεβάσω μια μαρτυρία ενός πασίγνωστου, παγκοσμίως πασίγνωστου κιθαρίστα, ο οποίος έκανε την ιστορία και περιγράφει τι συνέβη αφού την έκανε. Το όνομά του, για να καταλάβετε για ποιον μιλάμε, στα ελληνικά θυμίζει το χειροκρότημα. Ή στα αγγλικά το clap, όπως λέμε clap your hands, νομίζω καταλαβαίνετε για ποιον μιλάω. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν έγιναν πάλι τα ίδια, δηλαδή το έβαλα υπό έλεγχο, να μου δώσει το πράσινο φως προχωράμε δεν προχωράμε, και το ίδιο το σύστημα πριν μου απαντήσει, όχι μόνο μου διέγραψε το περιεχόμενο, αλλά και μου έριξε ποινή. Το βίντεο βεβαίως αυτό έχει ανέβει, όχι όμως εδώ, υπάρχει ήδη σε άλλη πλατφόρμα, στο Rumble, θα σας βάλω κάτω και το link. Αν χρειαστεί θα μεταφερθούμε και εκεί. Εμένα επειδή μου αρέσει σε αυτά τα κολπάκια να απαντάω, για να απαντάω με επίθεση. Δεν ξέρω, έχουν την εντύπωση ότι με τέτοια κόλπα ρίχνουν νερό σε μια φλόγα. Λάδι ρίχνεται. Έτοιμο λοιπόν το Θάνος Κόκαλος δημοσιογράφος νούμερο 3. Και αν χρειαστεί θα φτιάξουμε και 4, και αν χρειαστεί και 5 και 6 θα περάσουμε όλους τους αριθμούς. Όμως θέλω να ενημερώσω αυτούς που φαντασιώνονται ότι με τέτοιες τεχνικές, τέτοια συστηματάκια
θα κάνουν μια προσπάθεια όπως αυτή να μην υπάρχει, να σιωπήσει, το αντίθετο ακριβώς πετυχαίνεται. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω έχω κάνει ήδη ένσταση. Στο Φούμπου δεν τίθεται θέμα ένστασης. Αυτοί αποφασίζουν όπως θέλουν. Δηλαδή για να καταλάβετε αυτά τα hoaxes που λένε, τι έκαναν. Εδώ ο ΕΟΦ ουσιαστικά και μέχρι τώρα οι επιστήμονες και οι ειδικοί πρέπει κάτι να το εξετάσουν και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει αυτό από τηλεόραση. Όμως, πώς γίνεται να μην μπορεί δηλαδή ο ΕΟΦ αυτή τη στιγμή, αυτό το φαινόμενο του μαγνήτο που λέμε, να δώσει μία σαφή απάντηση και μπορούν τα hoaxes. Δηλαδή, αν είναι έτσι από εδώ και πέρα, αν έχουμε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, να πηγαίνουμε στον Κυριλία. Κυριλία, μήπως γράφετε και συνταγές. Δεν ξέρω, φαίνεται έχουμε φτάσει και σε αυτό το επίπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι, εκτός από αυτό που αποκαλούνται δημοσιογράφοι, δηλαδή αν είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι, τι να πούν και οι άλλοι. Έχουν φτάσει να είναι και γιατροί. Δεν ξέρω, να δίνουν και ιατρικές συνταγές. Μπορεί. Βεβαίως μπορεί και αυτό. Ξέρετε, πολύ όλο αυτό το διάστημα από τότε που ξεκίνησα και αυτό το κανάλι και το δεύτερο και το τρίτο, επαναλαμβάνω, Θάνος Κόκαλης δημοσιογράφος 3, κάντε εγγραφή τώρα. Εγώ έδωσα την απάντησή μου, έκανα αυτό που μπορούσα. Αν θέλετε κι εσείς να τη στηρίξετε, κάντε εγγραφή τώρα, μέσα σε ένα μήνα να βρούνε πάλι ένα όρθιο πράγμα μπροστά τους. Με ρωτάνε, ας πούμε, για παράδειγμα πολύ, δεν λέω, είναι εύλογο. Και λένε, καλά, εσένα, ας πούμε, τόσα κανάλια έτσι που προσπαθούν έτσι να δείξουν μία άλλη άποψη, κάτι από την άλλη πλευρά, και χτυπήματα έχουν φάει και έχουν πέσει και ποινές, εσένα πώς και δεν σου ρίχνουν. Θα σας απαντήσω λοιπόν, και έχει σχέση και με όλα τα προηγούμενα που ακούσατε, αλλά και για αυτά που θα ακούσετε μετά, στη συνέχεια. Δεν έχω πει πάρα πολλά πράγματα που έχω αντιμετωπίσει από τον Αύγουστο του 2020, πέρα από τον κόπο που κάνω για να ανεβάσω ένα βίντεο, δεν είναι μόνο να το ανεβάσει. Κάποιοι μου λένε, κοίτα, ο άλλος το είπε. Όχι, φίλε, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν όμως και πράγματα που θα τα κρατήσω για μένα. Δεν θα τα πω όλα. Δεν θα πω δηλαδή όλους τους τρόπους που μετά από προσπάθεια κατάφερα να πηδήξω. Μην μπερδευτείτε, να πηδήξω αυτά τα εμπόδια εννοώ. Δεν θα τα κάνω χάρισμα αυτά. Θα δώσω όμως μια γεύση για αυτούς που δεν είναι κακοπροαίρετοι. Θέλουν δηλαδή όντως να μάθουν. Θα σας πω λοιπόν κάτι το οποίο θα το πω για πρώτη φορά. Έτυχε, εγώ το βάζω πρώτο. Έτυχε και αυτό. Έτυχε. Όταν είχα ανεβάσει αυτό το βίντεο με το περιστατικό αυτό που έγινε, που έφυγε ένα παιδί από τη ζωή με το αυτοκίνητο που έμπαινε. Προσπαθώ να τα πω, ξέρετε, λίγο κωδικοποιημένα. Που έμπαινε μέσα στο πάρκινγκ της Βουλής και δεν το είχε. Τόσες μέρες είχε γίνει και δεν είχε κανένα μέσο. Δεν μπορούσαν να βρούνε. Δεν είχε κανένα μέσο να μας δείξει μια εικόνα. Αφού του βέβαια έβγαλα το βίντεο εγώ, βρήκανε κι άλλοι να το δείξουν. Ωραία. Ξέρετε λοιπόν ότι επί μία μέρα σχεδόν, πολλοί λογαριασμοί μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφορετικά, όχι στο ίδιο, είχαν τρελαθεί. Δηλαδή δεν μπορούσα να ανοίξω, δεν μπορούσα να απαντήσω. Και όταν έκανα μία ερωτησίλα εκεί που θεώρησα εγώ πιο σωστό να κάνω την ερώτηση, ότι ρε παιδιά, μήπως ξέρετε κάτι εδώ, μου συμβαίνει αυτό και αυτό. Σας πληροφορώ ότι δεν πέρασε ούτε μία ώρα, τρία τέταρτα. Φυσικά εκεί που ρώτησα μου είπαν δεν ήξεραν τίποτα. Μισή ώρα, τρία τέταρτα. Όλα λειτουργούσαν ρολόι. Αυτό είναι ένα. Το άλλο παράδειγμα που κάποιοι το έχετε παρακολουθήσει μέσα από εδώ είναι μία συνέντευξη που έδωσα στο Σάκη που είχε το κανάλι του Φτωχού τον Οκτώβριο του 2020. Τότε είχαμε πάει σε ένα πάρκο και ενώ η κουβέντα είχε προχωρήσει, είχαμε φτάσει να μιλάμε για θέματα εκείνης περίοδου που βέβαια θα δείτε ότι έχουν και πολύ μεγάλη σχέση και με το σήμερα και με αυτή τη στιγμή δηλαδή. Φτάσαμε στο κεφάλαιο αυτά που λέγανε για τη Θεία Κοινωνία, που έκλειναν τις εκκλησίες και ξαφνικά ξεπετάχτηκε ένας φύλακας. Μας είπε ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτό που κάνουμε, ότι δεν επιτρέπεται. Μας έδωσε εκεί βέβαια ο άνθρωπος, δεν τα βάζουμε τον άνθρωπο, μας έδωσε βέβαια κάποια εξήγηση. Τι θέλω λοιπόν να σας πω. Για να βγει το υλικό που βλέπετε, δεν είναι μόνο ότι έρχομαι σε ένα ωραίο τοπίο, ότι βάζω ένα κινητό, βάζω και λίγο τζέλ στα μαλλιά έτσι άντε για να μην πετάνε, κάποιοι μου λένε είναι πιο καλά έτσι, άλλος μου λέει ξηρίζω. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι η προσπάθεια να υπερπηδήσουμε
αυτά τα πολύ δημοκρατικά εμπόδια. Αυτά δηλαδή που κάνουν την ελεύθερη έκφραση και άποψη να ανθίζει. Αυτό το λέω γιατί όλα αυτά που ανέφερα από την αρχή γίνονται τώρα που ακούγεται ότι δεν θα μπορεί κανείς να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς να κάνει την ιστορία. Αυτά που σας έλεγα πριν μήνες και κάποιοι μου γράφατε υπερβολές, άλλοι μου γράφαν τα λένε για να... γι' αυτό, τα λένε για εκείνο. Το θέμα είναι ότι αυτά είναι μπροστά μας. Εδώ μαθαίνω ότι οι άνδρες ΕΜΑΚ που έκαναν προσφυγή στη δικαιοσύνη, επειδή τους ανάγκασαν να κάνουν υποχρεωτικά αυτό που κάθισε στην καρέκλα και σηκώνει στο μανίκι, ξέρετε για ποιο λέω, μπορεί και την ώρα που μιλάμε να τους έχουν σουτάλει. Το υπογραμμίζω αυτό για να συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά που σας περιέγραψα. Τυχαίνουν τώρα. Τυχαίνουν και αυτά. Βεβαίως τυχαίνουν και αυτά. Είναι όλα τυχαία δηλαδή. Αυτή τη συνέντευξη που σας ανέφερα με το Σάκη το Φτωχό, ο οποίος δεν έχει πλέον κανάλι, ο Σάκης ο Φτωχός, το έχω αυτό το βίντεο όμως, το έχω ανασύρει από το αρχείο και θα το παρακολουθήσετε όταν θα είναι έτοιμο. Μέσα σε αυτό το βίντεο, στο τέλος, θα σας βάλω όλη αυτή τη συνέντευξη να τη δείτε για να καταλάβετε. Κάποιοι που νομίζουν ότι τέτοιες προσπάθειες γίνονται έτσι πολύ εύκολα, ότι εντάξει, ότι ξέρεις μπορεί εσένα αυτό, μπορεί εσένα εκείνο, να σας φύγει κάθε υποψία, να σας λυθεί, αν γίνεται, κάθε απορία. Είναι και κάποιοι που δεν θέλουν να καταλάβουν. Ξέρετε εσείς ποιοι είστε. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θέλω να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι. Αν θέλετε να συμβαδίσουμε μαζί, γιατί ξέρετε κι εγώ, θα μπορούσα να κάνω, ξέρετε πόσο μου αρέσει, πόσο προτιμώ να κάνω αυτό που σας δείχνω, τα χελωνάκια, τη γατούλα, το πολύ ωραίο περιβάλλον, στη θάλασσα που κάνω βουτιές και πιστεύω θα είχε και αυτό ενδιαφέρον και το κάνω βεβαίως γιατί μου αρέσει. Θα μπορούσα όμως να κάνω μόνο εκείνο και όλα τα υπόλοιπα να πω δεν πειράζει παιδιά εγώ, να μην πω ούτε σε δυσκολία ούτε σε εμπόδια, ο καθένας για πάρτι του. Θα μπορούσα δηλαδή και εγώ να το κάνω. Έτσι, όχι ότι θα το κάνω, απλά για μένα έχει σημασία να βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια είναι κοινή. Δηλαδή, όταν προτείνω χρειάζεται να κάνετε εγγραφή στο Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος 3, τώρα, όχι θα δούμε και, χρειάζεται να κάνετε και στην άλλη πλατφόρμα, στο Rumble. Ξέρετε γιατί τα λέω αυτά, γιατί αν πάρθει ας πούμε μια απόφαση να τα ρίξουν όλα μετά, ούτε εγώ θα μπορώ να σας βρω, ούτε εσείς θα μπορείτε να με βρείτε για να συνεννοηθούμε ότι ξέρεις θα ανεβάζω βίντεο εκεί, ξέρεις θα γράφω εκεί, θα κάνω εκεί. Τώρα λοιπόν κάντε αυτή την κίνηση, πριν να είναι αργά και επειδή επαναλαμβάνω θέλω και εγώ να βλέπω ότι αυτό έχει ανταπόκριση. Γιατί σας ξαναλέω, αν δεν έχει ανταπόκριση, εάν το ήθελα εγώ, που εγώ και μόνος μου δηλαδή θα το συνέχιζα και κανένας να μην ακολουθούσε, θα το έκανα, αλλά θα μπορούσα να... Δείχνω εδώ, ξέρετε πόσο ωραία είναι, πόσα βίντεο μπορώ να βγάλω μόνο μέσα από αυτό το τοπίο. Σας πληροφορώ πάρα πολλά. Ευχαριστώ όλους και όλες που στηρίζετε και ξέρω ότι εσείς θα συνεχίσετε να το κάνετε. Επομένως και η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί. Και έτσι κάποιοι θα παραμιλάνε το βράδυ στον ύπνο τους, θα ζορίζονται, θα βλέπουν εφιάλτες και αυτοί που νομίζουν ότι αυτά που κάνουν τώρα είναι εκ του ασφαλούς και ότι εμείς εντάξει δεν μας ακουμπάει κανείς. Ξέρετε, όλοι οι τροχοί γυρίζουν και θα γυρίσει και αυτός. Και έχω την εντύπωση θα γυρίσει και πάρα πολύ σύντομα και τότε καλό θα ήταν να έχετε σκεφτεί από τώρα τι θα κάνετε εκείνη τη στιγμή. Από μένα, να είστε καλά. Γεια σας.